Εχθές μεταξύ άλλων είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κώστα τον Αγοραστό, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Μεταξύ όλων των υπολείπων που μας είπε, μας ενημέρωσε και για τις κινητές μονάδες, διότι όπως ο ίδιος αντιλήφθηκε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορούν να εμβολιαστούν πάρα πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλίας, λόγω της απόστασης από εκεί που βρίσκονται τα εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν μπήκε σε διαδικασία, είχε μεριμνήσει και είχε βεβαίως μαζί του και τον διοικητή της Πέμπτης ΥΠΕ της Θεσσαλίας. Τώρα τον τίτλο σας, κύριε Σερέτη, θα με βοηθήσετε για να τον πείτε στον αέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, λοιπόν, ο διοικητής της Πέμπτης ΥΠΕ. Και θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σερέτη, πώς ακριβώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Και για να βάλουμε στο κλίμα και τους ακροατές, ουσιαστικά έχετε φτιάξει κινητές μονάδες, όπου θα μεταβείτε σε διάφορα σημεία που βλέπετε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πολύ χαμηλό, ή εν πάση περιπτώσει έχετε ενημερωθεί ότι οι κάτοικοι κάποιων χωριών, κάποιων περιοχών δεν μπορούν να μετακινηθούν για να βρεθούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Πώς ακριβώς λοιπόν θα γίνεται η όλη διαδικασία, εξηγήστε μας. Πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε δύο κινητές μονάδες οι οποίες είχαν προμηθευτεί βάσει το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014, όταν περιφερειάρχης όντως ο κύριος Αγοραστός, το οποίο θα ήθελα να πω μου δίνει την ευκαιρία, έχουμε μια άριστη συνεργασία η οποία ξεκίνησε από την αντιμετώπιση και του πρώτου και του δεύτερου αλλά και του τρίτου κύματος στη Θεσσαλία, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Με αυτές λοιπόν τις κινητές μονάδες η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια τις έχει μετατρέψει σε κινητά εμβολιαστικά κέντρα, που αυτό τι σημαίνει, ότι στο εσωτερικό τους υπάρχει όλος ο κατάλληλος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, απεινιδωτές, υλικά για τους εμβολιαζόμενους, ειδικά ψυγεία για τη μεταφορά των εμβολίων, οι οποίες με απόλυτη ασφάλεια, το τονίζω αυτό, και με την παρουσία γιατρού, νοσηλεύτριας και επισκέπτριας υγείας, θα μεταβούν σύμφωνα με ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε και το οποίο προκύπτει από στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, όπου έχουμε χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών, τα οποία χαμηλά ποσοστά οφείλονται όχι στην έλλειψη εμβολίων, αλλά στην δυσκολία κάποιων κατοίκων να προσεγγίσουν τα εμβολιαστικά μας κέντρα και τα κέντρα υγείας. Είναι προφανώς κάτοικοι, είναι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και λόγω ηλικίας. Είναι οι κάτοικοι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν διότι δεν έχουν μεταφορικό μέσον. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση το γνωρίζαμε πάνω κάτω για την ελληνική επαρχία, ότι θα υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και πραγματικά μπράβο σας εκεί στη Θεσσαλία, μπράβο στον κύριο Αγοραστό, σε εσάς προσωπικά που το μεριμνήσατε για να γίνει, να υπάρξει μια τέτοια κίνηση. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο αυτή η συγκεκριμένη κίνηση δεν έχει υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Θα σας πω, εμείς καταρχάς είχαμε τα εργαλεία της κινητής μονάδας. Είμαστε η μοναδική υγειονομική περιφέρεια που έχει αυτά τα εργαλεία. Ναι. Ήδη έχουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο έτοιμο από αρκετό καιρό, το οποίο έχει εγκριθεί του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε επιχειρησιακά να είμαστε έτοιμοι. Στις υπόλοιπες υγειονομικές περιφέρειες, οι οποίες δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες κινητές μονάδες, με άλλο τρόπο, με κινητές μονάδες της ΚΟΜΗ, θα μπορέσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και ήδη έχει ξεκινήσει με απόλυτη επιτυχία και στην Κρήτη. Κύριε Σερέτη, τι ποσοστό εμβολιασμένων, μάλλον τι αριθμό εμβολιασμένων πιστεύετε, προσδοκάτε να έχετε σε καθημερινή βάση μέσω των κινητών μονάδων αυτών? Θα σας πω αμέσως. Ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα με τις δύο κινητές μονάδες. Η μία κινητή μονάδα θα πάει για να εμβολιάσει στην Στερεά Ελλάδα και η άλλη θα ξεκινήσει στη Θεσσαλία. Να σας πω συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουμε από τα Άγραφα. Είναι το τελευταίο σημείο, και οι ακροατές μας μπορούν να το γνωρίζουν κιόλας, το τελευταίο σημείο της περιφέρειας Στερεάς. Πολύ απομακρυσμένη περιοχή, πολύ όμορφη περιοχή, αλλά πολύ απομακρυσμένη, και θα ξεκινήσουμε να εμβολιάσουμε περίπου στα 100 άτομα. Όλοι φαντάζομαι έστω και μία φορά στη ζωή τους έχουν επισκεφθεί τα Άγραφα, και όποιος δεν το έχει κάνει να το κάνει πάρα αυτά, γιατί είναι πραγματικά απίστευτο μέρος, απίστευτο σημείο, απίστευτο χωριό. Ο στόχος μας και η εντολή που έχουμε από τον Υπουργό Υγείας και από τον Πρωθυπουργό είναι θα πάμε να εμβολιάσουμε μέρχρι και το τελευταίο κάτοικο εκεί που δεν μπορεί να έρθει να εμβολιαστεί. Ναι. Άρα πλέον. Και σε αυτό το σημείο δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία από κάποιον συμπολίτη μας ή συμπολίτησά μας ότι
δεν έχει ούτε το μέσο να εμβολιαστεί, ούτε τα εμβόλια να εμβολιαστεί. Γιατί θα πρέπει όλοι μας να εμβολιαστούμε, γιατί είναι το τελευταίο όπλο το οποίο έχουμε απέναντι στον κορονοϊό και για να επανέλθουμε κάποια στιγμή στην πλήρη κανονικότητά μας. Πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση τώρα, πρώτα απ' όλα, εάν το Υπουργείο Υγείας, η Γενική Κυβέρνηση, η Κεντρική Κυβέρνηση μπει στη διαδικασία για να φτιάξει τέτοιες κινητές μονάδες και να τις δώσει, ή οι περιφέρειες οι υπόλοιπες να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, προλαβαίνουν να φτιάξουν παρόμοια βανάκια για να πηγαίνουν από χωριό σε χωριό, κύριε Σερέτη? Θα σας πω, εμάς είναι... Οι δύο κινητές μονάδες που έχουμε είναι ενταλίκες μεγάλες, είναι 13 μέτρα. Α, είναι σαν ένα μικρό κέντρο υγείας. Μάλιστα. Μέσα. Mm. Λοιπόν, αυτές σας είπα, ήμασταν τυχεροί γιατί τις βρήκαμε αλλά τις αξιοποιήσαμε. Στις υπόλοιπες υγειονομικές περιφέρειες αυτό το έργο, ναι, το εμβολιασμό το κάνουν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ με απόλυτη επιτυχία. Ναι, βεβαίως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το δικό σας, έτσι όπως το έχετε εξοπλίσει, είναι πραγματικά, γίνονται με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια οι εμβολιασμοί και με πολύ καλύτερο τρόπο, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δηλαδή απλά βανάκια τα οποία πηγαίνουν, δεν ξέρω, όπως είναι για τις... πώς το λένε, για την αιμοδοσία ή οτιδήποτε τέτοιο, ή για τα rapid test. Όχι, όχι, καμία όχι. σχέση. Mm-hmm. Απλά θα ήθελα να σας πω, και το λέω και είμαι σαφής και κατηγορηματικός αυτό. Και ναι, οι εμβολιασμοί οι οποίοι πραγματοποιούνται με τις κινητές μονάδες της ΚΟΜΗ είναι απόλυτα ασφαλείς. Έχουν εμβολιάσει χιλιάδες κόσμο και συνεχίζουν και στις πρόσθετες και απομακρυσμένες περιοχές να το κάνουν με απόλυτη επιτυχία. Γιατί και εκεί υπάρχει γιατρός, και εκεί υπάρχει νοσηλεύτρια, και εκεί υπάρχει επισκέπτρια υγείας, αλλά έρχονται στο σημείο που είναι. Μάλιστα. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Απόλυτα. Είναι απόλυτα ασφαλείς. Απόλυτα. Απλά εμείς έχουμε ένα πιο. Πώς να το πούμε. Ένα μέσο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στις περιοχές, για να σας πω κάτι, εκεί στις περιοχές που πάμε, στις απόλυτα απρόσιτες περιοχές, τον γιατρό mm-hmm. και τον νοσηλευτή και τον επισκέπτη θα τον έχουμε μαζί μας. Mm-hmm. Γι' αυτό πάμε εκεί. Ενώ οι κόμοι θα τον έχουν εκεί που θα πάνε. Οι κινητές μονάδες του ΙΟΔΗ. Χαίρομαι πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια και σε εσάς και στον κύριο Αγοραστό, σε όλους όσοι μπήκατε σε αυτή την πρωτοβουλία που δείχνει πραγματικά ότι αυτοί που ενδιαφέρονται και θέλουν να είναι δίπλα στον πολίτη βρίσκουν πάντα λύσεις και αξιοποιούν το οτιδήποτε έρχεται στα χέρια τους. Κύριε Σερέτη, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να φτάσουμε μέχρι και στον τελευταίο πολίτη του πιο ορεινού και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό κάνουμε. Και κλείνουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα σας.